Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, χαιρετίζουμε σήμερα όλους τους εργαζόμενους από όλους τους κλάδους που βρίσκονται σήμερα εδώ. Είμαστε μια γροθιά, Έλληνες και μετανάστες, ανεξάρτητα τη σχέση εργασίας. Συντονίζουμε τον αγώνα μας μέσα από τα σωματεία μας, τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες. Με τη σημερινή μας κινητοποίηση στέλνουμε μήνυμα προς όλους τους εργαζόμενους της χώρας ότι τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει, να ενισχυθεί η ενότητά μας. Μέσα και από τη σημερινή μας κινητοποίηση χαιρετίζουμε τις τεράστιες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτές τις μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επιβεβαιώνεται περίτρανα ότι το πραγματικό αντίπαλο δέος απέναντι στην καταπιεστική μηχανή του πλανήτη είναι ο ίδιος ο λαός με την εργατική τάξη μπροστά. Μέσα από τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν και στις υπόλοιπες χώρες γίνεται ακόμα πιο καθαρό ότι ο αγώνας για δημοκρατικές ελευθερίες, ο αγώνας ενάντια στο ρατσισμό, την ξενοφοβία, είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον αγώνα ενάντια στη φτώχεια, την ανεργία και την εκμετάλλευση. Ότι όσο θα στοχεύει στον πραγματικό, στον ορατό εχθρό, τον καπιταλισμό, τόσο πιο αποτελεσματικός αγώνας γίνεται. Εδώ και μέρες, εδώ στην Ελλάδα, χιλιάδες εργαζόμενοι στην υγεία, στον επισιτισμό, τουρισμό, εμποροϊπάλληλοι, καλλιτέχνες, οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ, οι εκπαιδευτικοί και πολλοί άλλοι ακόμα, είμαστε σε κινητοποιήσεις, είμαστε στο δρόμο και παλεύουμε με τους κλάδους μας για τα δίκαια αιτήματά μας. Παλεύουμε καθημερινά για να μην πληρώσουμε εμείς ξανά, γιατί πάνε να μας φορτώσουν άλλη μια κρίση όπως το 10. Με το συντονισμό μας, την κοινή δράση κόντρα στην πολιτική των κυβερνήσεων και της εργοδοσίας, γινόμαστε πιο δυνατοί, γινόμαστε όλο και περισσότεροι. Γιατί ένας κλάδος μόνος του δεν μπορεί. Γιατί όλοι οι κλάδοι μαζί, όσο θα είναι σε μια γραμμή συμβιβασμού, κοινωνικής συνένεσης, πάλι δεν μπορούν. Τώρα όλοι οι εργαζόμενοι, όλα τα σωματεία, όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους, να επιλέξουν τον δρόμο που θα διαλέξουν. Το βασικό δίλημα είναι ένα. Ή θα συμβιβαστούμε με την πολιτική που μας εξαθλιώνει, με το σύστημα που κυριολεκτικά μας κόβει την ανάσα, ή θα οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας. Διεκδικούμε τώρα να διασφαλιστεί το εισόδημα όλων μας. Καμία μείωση, καμία αρνητική αλλαγή. Να ακυρωθούν οι απολύσεις που έγιναν μέχρι σήμερα. Να επαναπροσληφθούν όλοι οι εποχικοί εργαζόμενοι. Κανείς και καμία χωρίς εισόδημα. Εισόδημα για όλους τους άνεργους. Να καταργηθούν όλα τα εμπόδια για το Ταμείο Ανεργίας. Απαιτούμε άμεσα να ακυρωθούν όλες οι χρεώσεις σε ρεύμα, σε νερό, τηλέφωνο, ενίκιο. Να γίνει πάυση πληρωμών στην εφορία, στις τράπεζες. Να απαγορευτούν τώρα οι πληστηριασμοί στα σπίτια των εργαζομένων, των αυταπασχολούμενων, των αγροτών. Γιατί δεν τσιμπάμε στο νέο παραμύθι ότι τάχα μου η αιτία της κρίσης είναι ο κορονοϊός. Δεν αποδεχόμαστε την πρόσκληση της λεγόμενης εθνικής ομοψυχίας. Ούτε μαζί τα δουλέψαμε, ούτε μαζί τα φάγαμε. Δεν είμαστε χρυσόψαρα. Μνήμη έχουμε και πείρα έχουμε από όλα αυτά που τραβήξαμε τα χρόνια της κερδοφορίας, της ανάκαμψης. Μπούκτησαν από κέρδη οι εκμεταλλευτές μας όλη την προηγούμενη δεκαετία. Μια χούφτα ιδιοκτήτες μάζεψαν όλο τον πλούτο και όλοι μαζί τώρα πανηγυρίζουν για τα 32 δισεκατομμύρια που ανακοινώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και παρηγυρίζουν βέβαια, γιατί αυτά τα δισεκατομμύρια θα πάνε στις τσέπες τους. Ιδιαίτερα εμείς συνάδελφοι που δουλεύουμε στον τουρισμό και ειδικά ακόμα οι εποχικοί, καλούμαστε να πάρουμε από όλα αυτά 9 ευρώ την ημέρα. Με αυτά καλούμαστε να ζήσουμε. Αυτά
Αυτά είναι τα 500 και 400 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο. Όλα τα υπόλοιπα θα πάνε στους επιχειρηματικούς ομίλους, στους μεγαλοξενοδόχους. Μας έχουν ζαλίσει όλη μέρα μέσω των καναλιών τους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον τουρισμό, για την υποτιθέμενη βαριά βιομηχανία. Είναι όμως ολοφάνερο αυτή την περίοδο ότι δεν είναι τίποτα άλλο ο τουρισμός για αυτούς παρά ένα πανάκριβο εμπόρευμα ευάλωτο σε φυσικές καταστροφές, πολέμους, πανδημίες. Γιατί ο τουρισμός ποτέ δεν ήταν δικαίωμα του λαού των εργαζομένων. Ακόμα και το νέο πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας για τον κοινωνικό τουρισμό δεν παίρνει υπόψη του τη νέα κατάσταση των εργαζομένων. Βάζει τα ίδια εμπόδια, ούτως ώστε να μην υπάρχει δωρεάν μεταφορά στις περιοχές, στην ουσία να αποκλειστούν χιλιάδες ακόμα οικογένειες. Τώρα μας καλούν, μαζί με την πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ, να σκύψουμε ξανά το κεφάλι στο βωμό της επανεκκίνησης. Μας καλούν να ξεχάσουμε μια και καλή το πεθήμερο, το οκτάωρο, τις συλλογικές συμβάσεις, να δεχτούμε να μετατρέψουμε τα σπίτια μας σε κάτεργα, σε χώρους εκμετάλλευσης με τη τηλεργασία. Κανένας λοιπόν εργαζόμενος δεν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στους εργοδότες. Δεν πιστεύουμε τίποτα από όσα λένε. Τα μέτρα που πέρασαν δεν θα τα πάρουν ποτέ πίσω εάν δεν παλέψουμε με καθημερινό αγώνα μαζικά. Υπάρχει όμως πραγματική ελπίδα, συνάδελφοι. Βρίσκεται στην εμπιστοσύνη για τη δική μας δύναμη, στην εμπιστοσύνη στην οργάνωση. Πρέπει να είναι καθαρό σε όλους ότι ξεκινάμε νέους αγώνες, ακόμα πιο σκληρούς, που θα απαιτούν μεγάλη επιμονή. Δεν υπάρχει όμως άλλη επιλογή. Κάντε το βήμα. Όσοι δεν είστε ακόμα γραμμένοι στα συνδικάτα, οργανωθείτε. Πετάξτε έξω από τις διοικήσεις τους συμβιβασμένους. Ας φτιάξουμε νέα σωματεία εκεί που δεν υπάρχουν. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να επιλέξουμε. Ο δρόμος του αγώνα που θα στοχεύει στο πραγματικό ιό. Τον αγώνα για μια άλλη οικονομία, μια άλλη κοινωνία που κουμάντο στη ζωή μας θα κάνουμε εμείς. Προχωράμε αποφασιστικά. Οργανώνουμε γενικές συνελεύσεις. Παίρνουμε νέες αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Προετοιμάζουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας. Στηρίζουμε την κινητοποίηση των συναδέλφων μας από τη Λάρκο που έρχονται το Σάββατο εδώ στην Αθήνα. Τους υποδεχόμαστε αγωνιστικά. Οργανώνουμε τη συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο την Τρίτη, το Πανοικιονομικό. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς. Μπορούμε να τα καταφέρουμε.